Καλημέρα από την βροχερή Θεσσαλονίκη. Βρισκόμαστε εδώ περιοχή Λαγκαδά. Σήμερα τα μεσάνυχτα ξεκίνησε μεγάλη νεροποντή. Μεγάλο το πρόβλημα εδώ πέρα στην περιοχή. Εγκλωβίστηκαν δεκάδες αυτοκίνητα. Η πυροσβεστική επιποδός, που λέει εδώ και ο συνάδελφος ο Βαλάδης, εδώ οδηγός του οχήματος πολιτικής προστασίας. Λοιπόν, και εμείς εδώ ήρθαμε να συνδράμουμε στην πυροσβεστική. Από νωρίς τα χαράματα, λοιπόν, η πυροσβεστική σε κατάσταση έκτακτου ανάγκης έχει στείλει εδώ πολλά οχήματα και από τα κλιμάκια. Βλέπουμε ένα πυροσβεστικό τώρα να περνάει από τον δρόμο για την αποφυγή εγκλωβισμών οδηγών μέσα στα ρέματα που δημιουργήθηκαν από τους χυμάρους στους δρόμους μετακίνησης των οδηγών. Αν καταλάβετε τι είπα τώρα, θα καταλαβείτε το πρόβλημα που δημιουργήθηκε. Δηλαδή, με λίγα λόγια, οι δρόμοι που οδηγούν προς και από στο Λαγκαδά και στα γύρω χωριά έχουν γίνει ποτάμια. Είχαν γίνει. Είχε υποχωρήσει η βροχή μέχρι τώρα. Βλέπω τώρα ξανά τη βροχή να πέφτει. Οπότε θα φουσκώσουν και πάλι. Τρία αυτοκίνητα πριν την γέφυρα του Λαγκαδά από τον παλιό δρόμο προς το Λαγκαδά. Είναι η γέφυρα η οποία βγάζει, περνάει από πάνω η έξοδος από την Εγναζία προς το Λαγκαδά. Από κάτω λοιπόν είχε γίνει αδιάβατη. Τρία αυτοκίνητα συναντήσαμε εμείς ήδη εκεί ακινητοποιημένα, χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα. Περιμένουν να πέσουν τα νερά για να μπορέσουν να φύγουν. Οπότε όποιος ο φίλος ακούει, αν και έχω ενημερώσει και τους τοπικούς σταθμούς στη Θεσσαλονίκη να μεταβιβάσουν αυτές τις πληροφορίες, θεωρείται η περιοχή Λαγκαδά σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, πρωτοφανές το πρόβλημα. Πολλά χρόνια έχουμε να δούμε τόσο πολύ βροχή σε σύντομο χρονικό διάστημα. Μας ενημέρωσε η αστυνομία να πάμε και μια διέλευση να κάνουμε προς Καβαλάρι. Να πάμε και προς το Καβαλάρι και προς το Καβαλάρι. Να πάμε και προς το Καβαλάρι. Έχουν αναφορές από πολίτες ότι υπάρχει ένα θέμα εκεί πέρα, είδατε. Εμείς θα προσπαθήσουμε να έρθουμε σε επαφή τώρα με τον επικεφαλής της ΥΥ Θεσσαλονίκης ή κάποιο ανώτατο αξιωματικό, να το ρωτήσουμε αν υπάρχει ανάγκη κάπου να συνδράμουμε όσον αφορά την κίνηση των οδηγών. Αν χρειαστεί δηλαδή να αποτρέπουμε οδηγούς να μπαίνουν μέσα στην πληγίζα περιοχή. Αυτά προς το παρόν, θα έχουμε και δεύτερη ενημέρωση σε λίγο. Αν έχω κάποια νεότερη πληροφορία, ο σκοπός αυτού του βίντεο είναι για την ενημέρωση των συμπολιτών μας το τι γίνεται και να προσέχουν εκεί που βαδίζουν για πολλά ύδατα τα οποία στα βεζενοφόρα μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρό πρόβλημα. Αν φτάσει στο νερό και βρέξει πάνω τα μπουζί, έχετε μείνει στη μέση. Ενώ τα πετρελοκίνητα είναι σε καλύτερη κατάσταση. Εδώ είναι η γέφυρα πριν το Λαγκαδά, πριν το παλιό Αγνό που λέγαμε. Είναι γεμάτη με νερό. Εδώ πέρα ο ξηροπόταμος έχει γεμίσει, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Έχει γίνει και πάλι ποτάμι. Κατεβαίνει από την Όσα και τα γύρω βουνά πάρα πολύ νερό και δημιουργεί αυτά τα προβλήματα που δημιουργεί. Προς το παρόν χαιρετούμε και τα λέμε αργοτέρως. Όλα μέσα στο νερό είναι. Πάμε, δεν είναι τίποτα αυτό. Παρακάτω να δεις τι θα κάνει. Εδώ με το στρατόπεδο είναι από πίσω. Πολλά συμβάντα, τα αρκετά δεν είναι.
Καλημέρα. Εσείς τι κάνετε, εκλογιστήκατε, δεν μπορείτε να κινηθείτε. Ναι, δεν μπορώ να κινηθώ. Καλείτε από την κυβουήτια κάτι. Δεν κάλεσα τίποτα ακόμα, ήταν να ξεκινάνε. Έχω βασικά το πρόβλημα με την μπαταρία, αυτό ήταν το ζήτημά μου. Μπαταρία σου έπεσε. Ναι, γιατί αφού έμεινα και προσπάθησα να το βάλω, δεν έκανε κάτι. Τώρα βλέπω δεν είναι ανεβαίνει ούτε το παράθυρο. Επομένως είναι η μπαταρία. Δεν μπορεί να γυρίσει δηλαδή το. Θέλετε να σα μεταφέρουμε κάπου. Να σα πάμε κάπου. Θα καθίσω εδώ πέρα να περιμένω, μήπως και ξεκινάει. Εντάξει, δεν έχουμε επικινδυνότητα για κάτι. Και θα ειδοποιήσω κανένα φίλο μου να έρθει με μπαταρία. Με καλό δεν να βάλω κάτι. 199, αν χρειαστείτε κάτι, πείτε μου. Ναι, γεια σας. Όλα καλά. Το αυτοκίνητο λειτουργεί, μπορείτε να φύγετε αν χρειαστεί. Περιμένετε να πέσουν τα νερά. Δεν ξέρω, πάνω καρδίσουν πάρα πολύ. Πάντως δεν έχετε πρόβλημα κίνησης, έτσι. Καλώς. Καλημέρα. Έχετε κάποιο πρόβλημα κίνησης. Περιμένετε να πέσουν τα νερά, το αυτοκίνητο λειτουργεί. Εντάξει, έγινε. Εντάξει, έγινε. Τρέχω να πάω δουλειά μας. Είμαστε και τρέχει καλύτερη. Ναι, καλημέρα. Αυτοί από εκεί τώρα περιμένουν να πέσουν τα νερά για να μπορέσουν να περάσουν. Μπράβο. Στην γέφυρα, κάτω από την γέφυρα, το εμένα φτάνει μέχρι εδώ πέρα. Εγώ πέρασα. Οι άλλοι από εκεί δεν μπορεί να περάσει κανένα. Να ξέρει. Τώρα είναι κάτι. Α, αυτό τον απεγκλωβίσαν έμεινε το αυτοκίνητο εδώ άδειο και δεν υπάρχει κανένα. Ο μύο και αυτόν. Και αυτού είναι. Αυτοί έχουν κινητοποιηθεί εδώ πέρα. Πρέπει να του έχουν απεγκλωβίσει και δεν είναι εδώ τα οχήματα. Θεσσαλονίκη, πού άρεσε, Θεσσαλονίκη. Αλλά θα ήταν τώρα να ήσουν εσύ έξω, να περνούσα εγώ, αλλά για να δείχναμε το ύψος του νερού. Εδώ βλέπουμε τον Μπογδάνο Ρέμα στη διάβαση από Άσερο και Αλακαδά. Βλέπουμε ότι τα νερά έχουν υποχωρήσει, δεν είναι τόσο οκόντι όπως ήταν νωρίς σήμερα το πρωί. Δείτε εδώ στα κάγκελα δεξιά και αριστερά της γέφυρας αυτής τα πετά υλικά και κυρίως τα χόρτα τα οποία έχουν φτάσει στο ύψος των κυκλειδωμάτων. Εδώ βλέπουμε μια άλλη όψη και εδώ βέβαια είμαστε μαζί με όχημα της πυροσβεστικής και της αστυνομίας κατευθυνόμαστε για τη δεύτερη διάβαση αυτού του ρέματος, ο οποίο ονομάζομαι Μπογδάνο εκεί στο Λαγκαδά. Είναι πίσω από το χωριό Περιβολάκι, το οποίο και εκεί υπερκύλησε και τα νερά κάλυψαν όλα τα σπίτια εκεί στα περίχωρα του Λαγκαδά και σε αυτούς τους οικισμούς που αναφέρουμε και στο βίντεο, δηλαδή Περιβολάκι, Αμπελάκια και Ηράκλειο. Εδώ τα νερά είναι ακόμα αρκετά ψηλά, επικίνδυνα για τα αυτοκίνητα τα οποία κινούνται με βενζινοκίνητους κινητήρες, διότι αν βραχτούν τα μπουζί πλέον να κινητοποιείται το όχημα. Γέφυρα μεταξύ Άσερος Λαγκαδά, κατεύθυνση Άσερος Λαγκαδά, εκεί τα νερά έχουν πέσει, εδώ όμως είναι πραγματικά μια ιρλανδική διάβαση που απαγορεύουμε τη διακίνηση των οχημάτων, διότι είναι πραγματικά επικίνδυνα.